Holy smoke, a lion shakes a lion. I never thought this could happen to me. Oh, yeah, yeah. I got stung by a sweet honeybee. Oh, what a feeling come over me. What it started in my heart, it broke my brain. It flew to my heart, and this time they bury him down. I got stung, yeah, yeah. She had a hole that I wanted it more. And I've seen honeybees before. She started buzzing in my ear, buzzing in my brain. I got stung all over, but I feel no pain. I'm done, I got stung, yeah. And I don't think I complain, but I might well please remain. Cause you keep me one little peck on the back of my neck. And I'll break out in a cold, cold sweat. If you leave it to a heart or two, I wouldn't know what I'm swimming with you. I'll be buzzing around your heart every day at five. And I'm never gonna leave your side or hours. I'm done. I got stung, yeah, ooh, yeah, yeah, yeah. Γεια χαρά φίλοι και φίλες, Γιώργος Γάκης. Αφιέρωμα στον Elvis αυτή τη φορά, εδώ από το πνευματικό κέντρο στα Γιάννενα. Ευχαριστίες όλους εδώ για τη φιλοξενία πάλι. Ελπίζω να διασκεδάσετε τον Beatles. Μας βγήκε ωραίο. Χάρισε εδώ στο αδερφάκι τον Γιώργο τον Γεωργούλα, το Θωμά τον Άστο. Σήμερα έχουμε και το φίλο μου τον Γιάννη εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για τον Βασιλιά. Όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικάνοι, ότι η Αμερική μπορεί να έχει πολλούς προέδρους, 46, αν δεν κάνω λάθος με τον καινούριο, αλλά μόνο έναν βασιλιά. Όσοι ασχολούνται με τη μουσική, αυτή τη μουσική, από τους Beatles, στους Stones, οποιονδήποτε μπορεί να φανταστεί, στον Bruce Springsteen, στον Jim Morrison, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι αν το rock and roll ήταν θρησκεία, ο Elvis σίγουρα θα ήταν ο Μεσσίας. Οι Αμερικάνοι, φίλοι και φίλες, τον 20ο αιώνα που προήγαγαν αυτό το είδος της κουλτούρας, της pop κουλτούρας, του κινηματογράφου και της μουσικής, το έκαναν πολύ καλά βέβαια, αλλά πάντα είχαν ανάγκη από εθνικούς ήρωες, γιατί δεν είχαν. Εμείς εδώ είχαμε από τον Μεγαλέξανδρο, τον Περικλή, μέχρι τον Κολοκοτρώνη. Αυτοί είχαν τον Μίκι Μάους. Οπότε ένας πραγματικός εθνικός ήρωας ήταν πάντα στα όνειρά τους. Και φυσικά ο Elvis, ο οποίος ουσιαστικά εκπροσωπούσε το αμερικάνικο όνειρο, το παιδί που γεννήθηκε σε ένα λασποχώρι στο Μισισίπι και έγινε ο βασιλιάς, φυσικά ήταν η τέλεια περίπτωση για να γίνει ο εθνικός ήρωας της Αμερικής, για τον 20ο αιώνα τουλάχιστον. Σίγουρα όμως είναι από τις σημαντικότερες φιγούρες της pop κουλτούρας του 20ου αιώνα, αναμφισβήτητα. Τι ήταν ο Elvis λοιπόν? Ο Elvis ήταν ένα φτωχόπαιδο που γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1935 στο Τούπελο του Μισισίπι, στην πολιτεία του Τένεσί. Λοιπόν, οι γονείς του πάμφτωχοι, ο Βέρνον και η Γκλάντις Πρίσλι, μεροκαματιάριδες, ζούσαν σε μια καλύβα, που όμως δίπλα τους οι γείτονες ήταν νέγροι. Και παραδίπλα ήταν λευκοί, και παραδίπλα ήταν νέγροι. Με λίγα λόγια, σε μια έντονα φιλετική, με φιλετικές διακρίσεις Αμερική, ο Elvis μεγάλωσε σε μια μικρή κοινωνία όπου δεν είχε λόγο να έχει φιλετικές διακρίσεις, γιατί αυτή ήταν η καθημερινότητά του. Γεννήθηκε λοιπόν με ένα δίδυμο αδερφό, τον Τζέσε Γκάρον, και ο ίδιος ονομάστηκε Elvis Aaron, όπου όμως ο δίδυμος αδερφός του πέθανε στη γέννα. Και αυτό το συστρόφευε πάντα, κυρίως μέσω της μητέρας του, η οποία ήταν πάρα πολύ κατά πάνω του, σε αρρωστημένο σημείο, γιατί είχε χάσει και το άλλο το παιδί της. Και αυτή η σχεδόν αρρωστημένη σχέση του Elvis με τη μάνα του, του συντρόφευσε ίσως και στο τέλος της ζωής του αυτού, αλλά σίγουρα στο τέλος της δικιάς της ζωής. Θα τα πούμε αυτά. Μεγάλωσε λοιπόν ο μικρός Elvis σε αυτό το χωριό. Γι' αυτό σας έκανα την αναφορά για τους γείτονες, γιατί μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική τους, τα blues. Και όχι μόνο την άκουγε, αλλά τους έβλεπε να τη χορεύουν, να λυκνίζονται. Όπως οι νέγροι δεν είχαν αναστολές σε αυτό το θέμα και κουνιόντουσαν και αφήναν υπονοούμενα. Είχαν αυτό που κουβαλούσαν από τη μαμά πατρίδα αυτή, τις αρχαίγονες
τα αρχαίγωνα ένστικτα που τα εξέφραζε μέσα από την μουσική τους και το χορό τους. Αυτά τα τύπωνε ο Πιτσιρικάς στο σκληρό του. Η μάνα του, θρησκευόμενη, τον πήγαινε πολύ συχνά στην Ευαγγελική Εκκλησία και άκουγε τα gospel. Τους νέγρους πάλι να εξυμνούν το Θεό, το Χριστό δηλαδή, οι Ευαγγελιστές. Και καθώς ξέρετε, φυσικά τα gospel είναι η μουσική πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα η soul και μετά αυτό που ονομάζουν σήμερα R&B. Δεύτερος παράγοντας, τυπωμένος στο σκληρό του πιτσιρικά Elvis. Και βέβαια, ζώντας στην Αμερικάνικη Ήπειθρο, άκουγε την λαϊκή Αμερικάνικη μουσική, την country, δηλαδή τα πανηγύρια κτλ. Τρίτος σημαντικός μουσικός παράγοντας. Αυτό το mix, λοιπόν, το multicultural, το πολιτιστικό mix, το οποίο το βγάλε από ένα μαγικό φίλτρο ξαφνικά αυτός ο Πιτσιρικάς αργότερα. Μεγαλώνοντας, δεν έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς τη μουσική και μάλιστα ένα τραγούδι που τραγούδισε στα 10 του μόλις στο σχολείο, τον έκανε να πάρει την τρίτη θέση. Τώρα φανταστείτε, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση τότε, τι θα έλεγε, κέρδισα τον Elvis, αν είναι δυνατόν. Το τραγούδι ήταν αυτό που το ηχογράφησε αργότερα. All Shape, ένα παλιό σχεδόν country τραγούδι. When I was a lad, and old Shep was a farm, over hills and meadows would stray. Just a boy and his dog, we were both full of love. We grew up together that way. I remember the time in the old swimming pool, what I would have drowned beyond doubt. But if doors have a heaven, there's one thing I know, old shepherd. Shep, λοιπόν, ο μικρός Elvis, το τραγουδά στο σχολείο τη σχολική γιορτή, παίρνει τρίτη θέση. Σαν νορμάλ νεαρός, πιτσιρικάς, ζητάει από τους δικούς του να πάρουν ποδήλατο. Δεν είχαν λεφτά να πάρουν ποδήλατο, στα γενέθλια, στα ενδέκατα γενέθλια. Είχε και ένα θείο που έπαιζε κιθάρα, του πήραν δώρο μια κιθάρα. Το μαγικό ραβδί της Νεράιδας για την σταχτοπούτα του ροκ, λοιπόν, τον Elvis Presley. Στα πρώτα εφηβικά του χρόνια στο Τούπελο, αναγκάστηκε και αυτός και η οικογένειά του να μετακομίσουν στο Μέμφις, την μεγάλη πολιτεία, τη μεγάλη πόλη μάλλον, και κοντά, γιατί ο μπαμπάς του ήταν μπλεγμένος με νομικές υποθέσεις, λίγο παράνομο ουίσκι, λίγες ακάλυπτες επιταγές, αναγκαστήκαν να πάνε στο Μέμφις, σε εργατικές κατοικίες, πείνα. Ο πατέρας του περισσότερες φορές δεν δούλευε. Ο Elvis πήγε στο Hume High School, το σχολείο δηλαδή, Hume's High School, και όσο άρχισε να γίνεται teenager, έδειξε πέρα από την εσωστρέφειά του και την ιδιαίτερη δυναμία με τη μάνα του, δηλαδή ένα απίστευτο δέσιμο, και την εκκεντρικότητά του. Πήγαινε και ψώνιζε σε ένα μαγαζί στο Memphis, το Lansky's, που ψωνίζαν οι μαύροι, οπότε ήταν λίγο, δηλαδή μπορούσε ο Elvis στα 18 του να φόραγε ροζ πουκάμισο με λαχανή σακάκι, καταλαβαίνετε, λίγο ήθελε να ξεχωρίζει. Σε αυτά τα χρόνια ο Elvis έγινε σημαντικός, σοβαρός οπαδός της μουσικής, τόσο αυτών που κουβαλούσε, όσο και λευκών καλλιτεχνών, όπως ο Dean Martin. Όλα αυτά τις βαθιές του, αυτά ήταν Dean Martin, λοιπόν. Και ήταν και φανατικός οπαδός του Hollywood και των ηρώων της δεκαετίας του 50, όπως του Μάρλον Μπράντο, του James Dean, του Montgomery Clift, και ήθελε να γίνει σαν αυτούς όταν θα μεγάλωνε. Όμως, έπρεπε να δουλέψει. Και ξεκίνησε να δουλεύει, λοιπόν, σε μια εταιρεία ηλεκτρολογική
και οδηγούσε το φορτηγάκι της. Γι' αυτό και υιοθέτησε, φίλοι και φίλες, ακούστε αυτό, το στυλ των φορτηγατζίδων του Νότου, οι οποίοι ήταν μάγκες, λαδώναν το μαλλί με μπριγιαντίνη και αφήναν φαβορίτες. Οπότε και ο Έλβης ως γνήσιος φορτηγατζής υιοθέτησε αυτό το στυλ, που τον έκανα ξεχωρίς, γιατί δεν ήταν όλοι έτσι. Επίσης, λένε όσοι τον είχαν την τύχη να το γνωρίσουν, να το δουν, ήταν απίστευτα όμορφος, που ήταν ένα εισιτήριο φυσικά. Λοιπόν, στο Μέμφις υπήρχε ένα στούντιο ηχογράφησης ενός τύπου ο οποίος ουσιαστικά ευθύνεται για τη γέννηση του rock and roll κατά κάποιο τρόπο, σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον. Ήταν ο Sam Phillips με τη Sun, ήταν Memphis Recording Services και μετά Sun Studios. Αυτός λοιπόν ηχογραφούσε νέγρους καλλιτέχνες και τους έκοβε δισκάκια με πρέσα. Πέραν ένα δίσκο και φεύγανε δηλαδή. Δεν ήταν ακριβώς τότε δισκογραφική εταιρεία, μετά έγινε. Και μπορούσες με $4 να πας να γράψεις τη φωνή σου στο διπλό το δισκάκι να την πάρεις. Και συνήθως το χρησιμοποιούσαν αυτό οι νέγροι καλλιτέχνες, το δίναν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παίζαν νέγρικα και βρίσκαν δουλειές. Ο Sam Phillips λοιπόν ήταν ο διορατικός άνθρωπος, ο οποίος ήξερε πολύ καλά, γιατί κατανοούσε και τις φοιτητικές διακρίσεις και όλα αυτά τα προβλήματα, ότι η νέγρικη μουσική είχε τεράστια δυναμική, αλλά θα έπρεπε να βρεθεί ο λευκός, ο οποίος ακουγόταν σαν νέγρος, για να μπορέσει αυτή η μουσική να περάσει και στους λευκούς αγοραστές και να γίνει παγκόσμια. Το ήξερε αυτό. Λοιπόν, ο Elvis είχε στο μυαλό του, ήθελε ο άνθρωπος να ξεχωρίσει. Και πάει λοιπόν στα στούντιο αυτά για να γράψει υποτίθεται ένα τραγούδι για τη μάνα του. Παίρνει λοιπόν το δισκάκι, το οποίο όμως δεν το έδωσε ποτέ στη μάνα. Δηλαδή ήθελε με κάποιο τρόπο να μπορέσει να προξενήσει την προσοχή του Sam Phillips, πας και γινόταν κάτι. Η μία πλευρά ήταν το My Happiness και άλλη ήταν αυτή. If you find your sweetheart in the arms of your friend, that's when your heart is begin. When dreams of a life's time are stolen, come to an end. Well, that's when your heart is begin. That's when your heart is begin, λοιπόν, το κομμάτι. Αυτό το δισκάκι, το οποίο τελικά το έδωσε ένα φίλο του στο σχολείο. Όμως, η γραμματέας του Simon Phillips, Marion Kiske, της έκανε εντύπωση όμορφος πιτσιρικάς με τις φαβορίτες και μιλάει στο Sam Phillips για αυτό το νεαρό, ο οποίος ξεχώριζε. Κάποια στιγμή τον καλέσαν να κάνει κάποια δοκιμαστικά. Στο Sam Phillips δεν άρεσε το γεγονός ότι ο Elvis κουβαλούσε αυτές τις επιρροές από λευκούς τραγουδιστές όπως ο Dean Martin. Παρ' όλα αυτά πίστευε ότι κάτι το ιδιαίτερο έχει αυτό το παιδί. Οπότε του έδωσε τους δύο καλύτερους μουσικούς του Memphis, τον Scotty Moore, έναν εκπληκτικό κιθαρίστα, αξεπέραστο, και τον Bill Black στον μπάσο, και τους είπε, μάγκες λέει, για δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το πιτσιρικά. Τότε δεν υπήρχαν drums σε αυτά το είδους τα σχήματα. Ήταν το όρθιο το μπάσο, το οποίο χτυπώντας που ήταν το slap, λοιπόν, bass, ουσιαστικά έπαιζε και το ρόλο του κουστού. Ο κιθαρίστας ο ηλεκτρικός και ο Elvis έπαιζε την ακουστική κιθάρα. Προσπαθούν, δεν γίνεται τίποτα. Η τελευταία ευκαιρία που είχε ο Elvis, λοιπόν, ένα βράδυ της 5ης Ιουλίου του 1954 στο στούντιο της Sun, λέγεται ότι εκεί που δεν τους έβγαινε τίποτε, άρχισε να παίζει με σχεδόν κοροϊδευτικό τρόπο, αλλά με την καλή έννοια, ένα σχετικά πρόσφατο blues τραγούδι του Arthur Cradup, το That's Alright Mama. Και οι υπόλοιποι, ενώ ο Elvis το έπαιζε με ένα πολύ δικό του ξεχωριστό τρόπο, μπήκαν στο κομμάτι, πετάγεται ο Sam Phillips από το
recording booth, το δωμάτιο που έγραφε, και τους λέει, τι κάνατε τώρα, λέει. Αυτό, άρχισε να γράφει ταινία χωρίς να ξέρουν και ξεκίνησε η ιστορία. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που άλλαξε τον κόσμο γιατί ξεκίνησε την καριέρα του Elvis Presley. That's right, mama. Και θα σας παίξω και λίγο το χαρακτηριστικό στυλ του Scotty Moore στην κιθάρα, αν μπορέσω. Well, that's all right, mama. That's all right of you. That's all right, mama. Any way you do, well, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, mama, she don't tell me. Papa don't tell me too. I saw that guy you fool who wish he ain't good for you. Well, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Shining bright, she gonna bring me back my baby tonight. Blue moon, keep it shining bright. I said blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. I said blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Well, it was sung when the midnight stars shone bright. Say goodbye, moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Shine on the one that's gonna let me blue. Λοιπόν, σας συνέδεσα με το κομμάτι που ήταν το flip side του That's Right Mama, το Blue Moon of Kentucky, ένα κομμάτι του Bill Monroe. Τώρα, γιατί το έπαιξε αυτό? Γιατί αυτό που κατάφερε εκείνη τη στιγμή ο Elvis να κάνει ήταν με ένα μαγικό τρόπο να ενώσει αυτές τις μουσικές καταβολές που είχε. Το blues, την country και τα gospel. Δηλαδή, ουσιαστικά έπαιξε το That's Alright Mama, ένα blues κομμάτι, με ένα πιο country τρόπο. Και ξεκίνησαν όλα. Ο Elvis δεν είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε το rock and roll, ούτε το καυχήθηκε ποτέ. Καυχήθηκε. Είναι όμως αυτός ο οποίος πήρε αυτή τη μουσική των νέγρων, η οποία δυστυχώς θα έμενε σε αυτούς και στα καταγόγειά τους τα honky tonks, αν ήταν ο Elvis, και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος την έκανε παγκόσμια. Ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο ο John Lennon έλεγε ότι αν δεν υπήρχε ο Elvis, δεν θα υπήρχαν οι Beatles. Και ότι πριν τον Elvis, απλά υπήρχε το χάος. Έτσι, οπότε, όλος ο κόσμος, όλος ο μουσικός κόσμος, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με αυτή τη μουσική, χρωστάμε τα πάντα στον Elvis. Λοιπόν, Blue Moon of Kentucky. Και παίζουν αυτούς τους δίσκους στα ραδιόφωνα, ειδικά με το That's Alright Mama, και γίνεται ο χαμός. Οπότε οι τρεις αυτοί κάνουν ένα συγκρότημα που λέγονται Blue Moon Boys από το Blue Moon of Kentucky και περιοδεύουν σε πανηγύρια στη Λουιζιάννα, στο Άρκανσο, στο Τένεσί, στο Τέξας. Ο Elvis τώρα, ενώ είναι στη σκηνή, είναι ασυγκράτητος. Δηλαδή όλο αυτό το που παίζει, ας πούμε, του φέρνει στο μυαλό αυτά που έβλεπε, πως χορεύαν οι νέγροι δίπλα στο σπίτι του, και βγάζει όλο αυτό τον ομό, αρχαίγωνο σεξουαλισμό στη σκηνή, με το να κουνάει όλα τα μέλη του σώματός του, ενώ έπαιζε. Και συν το γεγονός ότι είχε τόσο ωραία φωνή και ήταν και τόσο όμορφος, αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται ο χαμός με τα κοριτσάκια που βλέπαν τον Elvis να λυκνίζεται στους ήχους του rock and roll. Ο Elvis τότε λοιπόν έπαιζε κομμάτια τα οποία χαρακτηρίστηκαν από ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, τον ήχο του Sam Phillips, της Sun Records, και θα προσπαθήσω να σας παίξω έτσι μια σειρά από αυτά. Το Good Rockin' Tonight, το Baby Let's Play House, για μας, γεια σου Γιώργη. Το Mystery Train και το Got a Woman του Ray Charles, και έπαιζε κυρίως διασκευές τότε, αλλά το στυλ ήταν κάπως έτσι. Well, I had news, there's good rockin' tonight. Well, I have the news, that's good.
room on fire, and I had news as good as rock and roll. I said, meet me alley behind the bar. Don't you be afraid, it I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm gonna rock away. Oh, the blue I had news as good as rock and roll. Oh, baby, 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 come on, baby, I wanna play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. Now, come back, baby, come, come back, baby, come, come on, baby, I wanna play house with you. Train a ride, 16, coach floor. Train a ride, 16, coach floor. When a long black train got my big wheel going, she still loved me both day and night. A crowd of frozen's just really been right. No running in streets, leaving me alone. She knows the rules, baby. Yeah, home. I got a woman way across town. She's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She's my baby, don't you understand? I'm not kind of man. I got a woman, way across town. She's good to me. Oh, oh yeah, it's alright, it's alright, it's alright, alright. I got a woman, way over town. Με τέτοια κομμάτια λοιπόν, που ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά που παίζαν οι country τραγουδιστές στα πανηγύρια, γίνεται ο χαμός. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, ότι ο Frank Sinatra, ο μάνατζερ του μάλλον, πλήρωνε κοριτσάκια και τσιρίζαν. Γιατί ξέρετε, η ιστερία είναι μεταδοτική. Τσιρίζαν οι αρχικές που πληρωνόντουσαν και μετά ο Elvis δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Γιατί απλούστατα ο Elvis δεν θύμιζε στους πιτσιρικάδες τον μπαμπά τους, όπως ο Frank Sinatra. Και φυσικά, μην παρεξηγηθώ, δεν μειώνει την αξία του Frank αυτό με τίποτα. Έτσι. Αλλά όλοι οι τραγουδιστές μέχρι τότε ήταν καθώς πρέπει, με τα κουστούμια τους, με τις γραβάτες τους, που δεν μπορούσε ο πιτσιρικάς να ταυτιστεί με αυτό. Η εικόνα του Elvis, λοιπόν, ο τύπος με τα ανοιχτά πουκάμισα, με τα φαρδιά παντελόνια που κουνούσε τη λεκάνη του, έδωσε στα νέα παιδιά κίνητρο και ένα καινούριο image. Δηλαδή, ταυτιζόντουσαν με αυτόν. Τα αγόρια θέλαν να γίνουν σαν τον Elvis και τα κορίτσια θα ήθελαν να έχουν φίλο ένα τύπο σαν τον Elvis. Και γίνεται ο χαμός. Ο Elvis, στο μεταξύ, δεν έχει γράψει ούτε ένα τραγούδι. Αλλά ο τρόπος που ερμήνευε τα κομμάτια ήταν μοναδικός. Το κάθε κομμάτι το έκανε δικό του. Λοιπόν, σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις υπηρεσίες της Sun Records ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ και την εγγλέζικη σκηνή. Ο Carl Perkins. Ο Carl Perkins προερχόταν λοιπόν από τους λόφους. Ήταν βουνίσιος δηλαδή και η μουσική του ήταν έτσι πιο παραδοσιακή, όπως και σε εμάς δηλαδή. Γι' αυτό αυτή η μουσική λεγόταν Hillbilly, έτσι. Και όταν μπήκε και το rock and roll στο Hillbilly έγινε Rockabilly. Ο Elvis λοιπόν δεν ήταν Rockabilly, για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Carl Perkins ήταν. Και έχει γράψει ένα ιστορικό κομμάτι ο Carl Perkins με τον εξής τρόπο και μετά εγώ θα το πάω στο, προσπαθήσω τουλάχιστον πώς το λέγει ο Elvis για να καταλάβετε την φοβερή προσωπικότητα ερμηνευτική που είχε ο Elvis για να αλλάζει τα κομμάτια και να τα κάνει όλα δικά του. Ο Carl Perkins λοιπόν έγραψε ένα κομμάτι που πήγαινε κάπως έτσι. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you could do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you could burn my house, steal my car, drink my liquor from a new fruit jar. Do anything that you wanna do, but I lay off of my shoes. But don't you step on my blue suede shoes.
Well, you do a thing, what's it you want to lose weight? Choose. Well, it's one for mine, a two for a show. And really get ready now, go, go, go. But don't you step on my lose weight? Choose. Well, you do a thing, what's it you want to lose weight? Choose. Come on, that's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do the thing, but they offer my blue suede shoes. Καταλάβατε, πιστεύω, έτσι λίγο πολύ, ότι μπορεί να υπήρχαν κάποια τραγούδια που να ήταν εμβληματικά από μόνα τους, αλλά δεν υπήρχε η ερμηνεία του Elvis, ίσως να μέναν στους συγκεκριμένους κύκλους για τους οποίους ήταν γραμμένα και στους οποίους αναφερόντουσαν. Αυτός ήταν ο Elvis, λοιπόν, φίλοι και φίλες. Γεια μας. Και εδώ ουσιαστικά αρχίζει η ιστορία μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο Elvis να ήταν όμορφος, μπορεί ο Elvis να είχε πολύ ωραία φωνή, να κουνιόταν πολύ ωραία, αλλά αν δεν υπήρχε ο μάνατζερ, δεν θα μπορούσε να φτάσει εκεί που έφτασε. Λοιπόν, σε ένα από τα πανηγύρια που τραγουδούσε, ένας τύπος, λαμόγιος, ο οποίος μανατζάριζε έναν τραγουδιστή και ο οποίος ήταν σε τέτοιο σημείο, λέει, έβαφε τα σπουργίτια κίτρινα και τα πουλούσε ως καναρίνια. Ο τύπος δεν έβλεπε τίποτα άλλο μπροστά του παρά από λεφτά. Ήταν Ολλανδός και είχε απελαθεί όχι μόνο από τη χώρα του, αλλά και από την Ευρώπη. Και αυτός, φίλοι και φίλες, ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Elvis δεν έπαιξε ποτέ εκτός Αμερικής. Γιατί πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενος από τον μάνατζερ και αν δεν ήταν ο μάνατζερ μαζί, δεν πήγαινε πουθενά ο Elvis. Λοιπόν, βλέπει τον πιτσιρικά για τον οποίο τα κοριτσάκια κάνουν σαν τρελά, δεν είχαν ξανά τέτοιο πράγμα, και μυρίστηκε λεφτά. Τον πλησίασε, το συζήτησε. Ο Elvis τότε ήταν 19 στα 20. Πήγε συζήτηση με τους δικούς του, οι δικοί του είχαν τις αμφιβολίες τους, τους έπεισε και τους είπε ότι εγώ σε ένα χρόνο θα φροντίσω ο Elvis να βγάλει 1 εκατομμύριο δολάρια. Γιατί αυτός έβλεπε μόνο λεφτά. Αυτός δεν ασχολούνταν καθόλου με τη μουσική. Ήταν τελείως κομμάτι του Elvis. Αυτό ήταν το μόνο καλό. Αλλά από εκεί και μετά, ό,τι γινόταν, περνούσε από τα χέρια του. Λοιπόν, πείθει τους γονείς του, υπογράφει συμβόλαιο με τον Elvis. Πολλοί λένε ότι ήταν 50-50. Δεν είναι μανατζεριλί και αυτό, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήξερε ότι ο Elvis δεν ήταν για τα στενά δεδομένα του Memphis, του Tennessee ή των νότιων πολιτιών της Αμερικής. Και κατάφερε να πείσει την RCA, τη μεγαλύτερη δισκογραφική αμερικάνικη εταιρεία, να δείξει ενδιαφέρον και κατάφερε η RCA να αγοράσει τον Elvis από τη Sun Records και το Sun Phillips με ένα αστρονομικό ποσό για την εποχή των 35.000 δολαρίων, ποσό που δεν είχε δοθεί. Δηλαδή πιστεύαν πάρα πολύ σε αυτό το πιτσιρικά. Ο Elvis, στο μεταξύ, ηχογραφούσε τραγούδια κυρίως διασκευές από πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Και θα σας πω τρία μαζεμένα, για να μην σας κουράζω και πολύ. Ενός ανθρώπου που για μένα ήταν άνθρωπος που μπορεί να αποκαλέσει μαζί με τον Jack Berry το rock and roll, τον Little Richard. Ο Elvis τραγούδισε πάρα πολλά τραγούδια του Little Richard και μάλιστα με ένα τελώς δικό του τρόπο. She knows I'm lonely, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Ready, set, go, man, go. I got a girl that I love so I'm ready. Rock and roll with the fly tall cats and the dolly dolls. Headed from the gym to the soft hot ball. The general real jump, the cats are growing wild. Is it really something you did the greatest time? I'm ready, 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 tell you I'm ready. Ready, ready, tell you I'm ready. Ready, ready, tell you. Won't tell Aunt Mary about Uncle Joe. Can't got him, everybody have a lot of fun, oh baby. Yeah.
ball has sunny. It's summer coming and the devil can be on it. Oh, baby, yeah, baby. Ooh, baby, have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. We're gonna have some fun. Have some fun tonight. Τρία ιστορικά rock and roll τραγούδια, το Tutti Frutti, το Ready Teddy και το Long Tall Sally, του Little Richard, όλα αυτά, τα οποία ηχογραφούσε ο Elvis ενώ ήταν, ίσως το τελευταίο με διαφορά λίγο, ενώ ήταν στη Sun Records. Τέλη του 50, του 55, συγγνώμη, υπογράφει στην RCA και καλούν τον Elvis στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει εκεί λοιπόν τον επόμενο δίσκο του. Μην ξεχνάτε τότε ότι οι δίσκοι ήταν 45, πρώτη, δεύτερη πλευρά. Λοιπόν, σκέφτονται πώς θα ξεκινήσουν την επένδυσή τους αυτή σε αυτόν τον νεαρό. Ψάχνουν κομμάτια, αλλά ο Elvis διαλέγει ένα τραγούδι το οποίο δεν το ήθελε η εταιρεία. Ήταν ένα σκοτεινό blues τραγούδι που μιλούσε για μια αυτοκτονία. Ο Elvis επέμενε, ηχογραφούν αυτό το τραγούδι και μάλιστα ήταν και πολύ τελειομανής, δηλαδή, και τότε μην ξεχνάτε, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες που έχουμε τώρα να ηχογραφούμε, ότι γράφεις ένα-ένα τα όργανα κτλ. Παίζαν όλοι μαζί. Και ο Elvis έκανε πάρα πολλά takes. Έκανε συνήθως πάνω από 40 takes για να πετύχει αυτό που ήθελε, αυτό που είχε στο μυαλό του. Και μάλιστα για αυτό το τραγούδι προσπάθησαν να μιμηθούν ηχητικά τον ήχο της Sun Records, με αυτό το delay, το slap κτλ. Το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι το Heartbreak Hotel, είναι ουσιαστικά το τραγούδι που άλλαξε γενικότερα τον κόσμο. Με ποια έννοια? Αυτό το τραγούδι, χάρη στη διέστηση του Elvis και στην ερμηνεία του και στην εικόνα του και όλα αυτά, μέσα μια εβδομάδα πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Παιδιά, είμαστε στο 50, αρχές του 56. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αστρονομικά αυτά τα ποσοστά. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κανένας τι γινόταν. Με αποτέλεσμα να προξενήσει το ενδιαφέρον όλων των ραδιοφώνων και με αποτέλεσμα να παίξει μέσω των βραχαίων κυμάτων στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Οπότε, επειδή αυτό το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία και με τα τραγούδια των Νέγρων δεν θα ασχολούνταν η Ευρώπη, ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι ακούν τον αμερικάνικο ήχο, είτε του blues, κυρίως δηλαδή, ή του rock and roll. Χάρη σε αυτό το τραγούδι λοιπόν, οι Beatles, οι Stones, οι Animals, ο Eric Clapton, αργότερα η Led Zeppelin, άπαντες. Χάρη σε αυτό το τραγούδι, λοιπόν, άρχισαν να ακούν αυτή τη μουσική. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. But I stand on the end of a lonely street at Alberta. Lonely is a lonely place where you will be lonely. Elvis alone, he could die. Oh, it was always crowded. You still could find some room for broken-hearted lovers to cry to. Elvis alone, he would be lonely. Elvis alone, he could die. And dust always crowded. You still could find some room for broken-hearted lovers to cry. Elvis, Elvis, lonely baby, where you be lonely? Well, I'm so lonely I could die. Well, if your baby leaves ya, you got a tale to tell. Just stay, go walk the lonely street to Harrington, where you live. Elvis, lonely baby, where you be lonely? Elvis, lonely, you could die. Heartbreak Hotel, φίλοι και φίλες. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, που ο Elvis ηχογραφούσε το Heartbreak Hotel και έκανε βόλτες στη Νέα Υόρκη που δεν είχε ξαναπάει ο Κακομοίρης, ήταν η τελευταία φορά που ο Elvis θα μπορούσε να κυκλοφορήσει το δρόμο χωρίς να γίνεται ο χαμός και να δημιουργεί κύματα ιστερίας. Το ένα τραγούδι μετά το άλλο και βέβαια η τηλεόραση. Oh,
Hold me close, hold me tight, make me thrill with life. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you near, all my cares disappear. All you that I am living for. I want you, I need you, I love you more and more. Oh yeah, I thought I would live without romance until you came to me. But now I know that I will go on loving you eternally. Won't you please be my own? Never leave me alone, 'cause I die every time we're apart. I want you, I need you, I love you more. Dorsey Brothers Show, Vienna Ellis Space Heartbreak Hotel, στην τηλεόραση, τούτη φρούτη, και γίνεται ο χαμός. Αναγκάζεται και τον καλεί ο Ed Sullivan, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σοου της Αμερικής, από το οποίο περνούσαν άπαντες. Το φοβόταν αυτό, γιατί είχε ουσιαστικά και κάποιες νέγρικες καταβολές. Δεν γινόταν σε αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο να παίξει τέτοια πράγματα τότε. Φαντάζεστε δηλαδή τι κεφαλιά στον τοίχο έριξε ο Έλβις και τον πέταξε κάτω. Όλα ήταν εναντίον του. Ήταν ο επαναστάτης, ήταν άνθρωπος που προσπαθούσε να γεφυρώσει τις κοινωνίες, τις διαφυλτικές αμερικάνικες κοινωνίες, και τα κατάφερε. Έτσι δηλαδή, και γι' αυτό οι νέγροι καλλιτέχνες του χρωστάνε πάρα πολλά και το παραδέχονται, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε διακρίσεις, έτσι μεγάλος. Λοιπόν, Ed Sullivan Show, μέχρι του 56, που εμφανίζεται στο Los Angeles, στο show του Milton Berle, παίζοντας αυτό το κομμάτι που έγινε εκείνο το διάστημα η μεγαλύτερη επιτυχία. Όλα αυτά πήγαιναν νούμερο ένα. Τι γίνεται τώρα? Εκεί που παίζει αυτό το κομμάτι και λυκνίζεται και τέτοια, στο τέλος, χωρίς να έχει ειδοποιήσει τους μουσικούς του, αυτό σας λέω να ψάξετε να το βρείτε στο YouTube. Είναι το Hound Dog, φυσικά, από το Milton Berle Show, όπου στο τέλος ο Elvis, χωρίς να πει τίποτα στους δικούς του, παίζει το Hound Dog σε blues ρυθμό και κουνιέται και κουνάει τη λεκάνη του, όπως μόνο αυτός ήξερε, και γίνεται ο χαμός. Και από εκεί και μετά απαγορεύεται λοιπόν στον Elvis, φυσικά δεν μπορούσε να απαγορεύσει να βγει στη τηλεόραση, να τον τραβάει η κάμερα από τη μέση και κάτω. Ή στις συναυλίες του, ήταν εκεί πέρα αστυνομική δύναμη, και αν κουνούσε οτιδήποτε κάτω από τη μέση του, τον κλείναν μέσα. Και ο κακομοίρης ο Elvis έβγαινε και έλεγε «You ain't nothing but a hound dog». Κουνάτε στο δάχτυλό του, τι πέρασε ο καψέλος. «You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never come around, you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, but that was just a lie. Yeah, they said you was high class, that was just a lie. Well, you ain't never come around, you ain't no friend of mine. You ain't knocking but a hound dog, crying all the time. You meant to look about a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna rob it, you ain't no friend of mine. Yeah. Στο μεταξύ, στο συγκρότημά του μαζί με τον Σκότι Μουρ, αυτόν τον εκπληκτικό κιθαρίστα, και τον Bill Black, έχει προσθεθεί και drummer ο DJ Fontana. Με το συγκρότημά του λοιπόν, ολοκληρωμένο και με drummer, και με τους Jordan Ayers, ένα φωνητικό κουαρτέτο, ο Elvis ηχογραφεί το επόμενο κομμάτι του, το οποίο γίνεται, σπάει όλα τα ρεκόρ, 6 εκατομμύρια αντίτυπα. Δεν υπάρχει. Αυτό. You
No, I can't be found sitting home all alone. You can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I met you mad for something I might have said, please let forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other lover, baby, just you and me. Don't start thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other lover, baby, just you and me. Don't be cruel, ladies and gentlemen. Χαμός. Χαμός και αναγκάζεται ο Ed Sullivan να ξαναβγάζει στο show του, αλλά από τη μέση και πάνω τραβηγμένος, πιο μαζεμένος ο Elvis. Και βέβαια, με όλο αυτό το χαμό, ήδη το επόμενο βήμα που το σκέφτεται ο συνταγματάρης, γιατί κίνεται πολλά τα λεφτά, είναι οι ταινίες. Τον έχει πάει λοιπόν ήδη στο Hollywood όταν πήγε στο Milton Berle Show και συμφωνήσαν να κάνουν μια ταινία όπου ο Elvis ήθελε ο κακομοίρης να τη δει ηθοποιός. Ήταν μια ταινία με τον Burt Lancaster, που όμως θα έχει τρίτο ρόλο. Πήγε στη μέση ο συνταγματάρχης και λέει: ποιο τρίτο ρόλο για το, παιδί, για το αγόρι μου, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κανονίζει να κάνει ένα western, θα λεγόταν The Reno Brothers, αλλά η εταιρεία του λέει: κάτσε, έχουμε το νούμερο ένα τραγουδιστή στη χώρα και δεν θα τραγουδήσει. Οπότε αναγκάζεται ο Elvis, γιατί πραγματικά αναγκάστηκε, ήθελε διακαώς να περάσει σαν καλός ηθοποιός, και αναγκάζεται να πει 4 τραγούδια και να ονομάσουν την ταινία. Καλά μάλλον για την εταιρεία τους πήγε. Love Me Tender. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and καθώς ήταν αναμενόμενο, έγινε ο χαμός με την ταινία, στην οποία ο Elvis στο τέλος πεθαίνει και κλάμα όλος ο κόσμος και τον εκτινάσει για στα ταμεία και τα κινηματογραφικά και τα δισκογραφικά. Οπότε μπαίνει, αυτό έγινε το 56, μπαίνει το 57 με τους καλύτερους Ιωνούς και αυτό το κατευθείαν νούμερο 1. Bless my eyes, all the ones are wrong with me. I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say in my head, in the wild of the bog, I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, in my head.
days I'm weak. I cannot seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such a luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tired when I'm trying to speak. My hands are shaking like a leaf on a tree. There's only one cure from the spy of my eyes. I have that girl I love so fine. She touched my head, I want me cheat like God. Her name is a light, all I can is hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah. Και βέβαια αυτά τα καψουροτράγουδα που μόνο ο Elvis ήξερε πώς να τα πει. Treat me like a fool, treat me in a cruel, but love me. Ring my faithful heart, tear it all apart. Go, darling, I'll be oh so lonely. And begging on my knees, all I ask is please, please love me. I would beg and steal. To mine. Every night I pray to the stars that shine above me, begging on my knees. All I ask is please, please love me. Και βέβαια μετά από όλο αυτό το χαμό και με την ταινία, κατευθείαν στα τέλη του 56 και όλα σε αυτό, στις αρχές του 57 κυκλοφορεί η δεύτερη ταινία του, Loving You, σε χρώμα αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, το Alden Ασπρόμαυρο, που ουσιαστικά έδειχνε τον Elvis ένα τραγουδιστή στα πανηγύρια και τα λοιπά, έγινε διάσημος, μπλα 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 μπλα. Teddy Bear, Me Woman Blues, Party. Baby, let me be a loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be. You teddy bear. I don't wanna be a tiger. This tiger's way too rough. I don't wanna be a lion. Lions ain't the kind you look at. Is it wonderful? You're a teddy bear. Put a chain around my neck, lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be. Your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be. I got a woman with as she can be. I got a woman with as she can be. Sometimes I think it almost me and me. Kiss her heart, they burn my lips. Her the good, my heart just flips. I got a woman, lead as she can be. Sometimes I think it's almost me and me. Some people like to rock, some people like to roll. The mood and a groove are gonna satisfy my soul. Let's have a party. Ooh, let's have a party. I send me to the store, let's buy the moment, let's have a party tonight. I never kissed the bear, I never kissed the goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Ooh, let's have a party. I send me to the store, let's buy the moment, let's have a party tonight. We're gonna have a party.
χαμός και με το Loving You. Και βέβαια μέσα από αυτές τις ταινίες ήταν και τα επόμενα τραγούδια του ουσιαστικά. Και μέσα στο 57, ασπρόμαυρη πάλι, μια ταινία από τις καλύτερες του θεωρείται. Και μάλιστα μια ταινία με μια φοβερή καινοτομία. Ο Elvis ζήτησε το βασικό κομμάτι της ταινίας που ήταν και ο τίτλος της, το Jailhouse Rock λοιπόν, το ροκ της φυλακής, να το μαγνητοσκοπήσουν ξεχωριστά, αφού είχε κάνει ήδη τη χορογραφία και όλα αυτά. Και έτσι θεωρείται ότι αυτό ήταν το πρώτο βίντεο κλιπ στην ιστορία της μουσικής. Treat Me Nice, Baby Let's Play House, Jailhouse Rock. When I walk through the door, baby, be polite. You're gonna make me sore. You don't treat me right. Don't you ever kiss me once, kiss me twice. Real nice. I know what you've been told. It's not fair to tease. But if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice. It don't like crazy music. It don't like rocking bands. You just wanna go to the movie show. It's in the hall at hand. It's a square. Maybe I don't care. I don't know any dance steps that I knew. I don't want you to love me like you do. Don't know why my heart lives. I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Maybe I don't care. Maybe I don't care. Maybe I don't care, 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 care. I went through a party in the county jail. A prison bar was there that began to wail. A band was jumping and the jump began to swing. It should have knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the homes on the block was dancing to the jailhouse rock. Spider-Man for playing the tennis saxophone. A little Joe blowing on a slide trombone. The drummer ball for lady number crash boom bang. I heard her and said she was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the homes on the block was dancing to the jailhouse rock. Number 47, seven, number 3. You're the cutest jailbird I ever did see. I should have been a lot of with the company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the homes on the block was dancing to the jailhouse rock. Spider-Man visits up to hell and sakes. No one's looking out, she says to make a break. The boxy down the sheet, the end of selling nicks and nicks. I want a cigarette, I want to get my kicks. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole zone block was dancing to the jailhouse rock. 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 Ο Elvis είναι ο διαφιλονίκητος βασιλιάς πλέον. Δεν υπάρχει μέρος που να εμφανίζεται, να μην γίνεται χαμός. Μάλιστα, ο συνταγματάρης το έχει αγοράσει και ένα χρυσό λαμέ κουστούμι, χαρακτηριστικό για εκείνη την εποχή του 1957, και γίνεται της μουρλής με τον Elvis. Έχει ήδη κανονίσει ο συνταγματάρης να γίνει μια ταινία το 1958, μεγάλη παραγωγή, στη Νέα Ορλεάνη, με έναν για πρώτη φορά με έναν χολιγουδιανό στάρ, τον Walter Matthau. Και εκείνο το διάστημα, λοιπόν, ενώ είναι να μαγνητοσκοπηθεί αρχές του 58 η ταινία, τέλη του 57, τι γίνεται. Έρχεται χαρτί για στράτευση του Elvis. Καταστροφή, δηλαδή. Βέβαια, αν θέλαν, ήταν σε τόσο ψηλά πλέον κλιμάκια η φήμη του Elvis, που θα μπορούσαν να το γλιτώσουν. Όμως, ο πανούργος συνταγματάρχης και μάνατζερ, σου λέει το εξής. Όλη η συντηρητική Αμερική θεωρούσε ότι ο Elvis ήταν το παιδί διαβόλου. Και έγαν τους δίσκους του, απαγορεύαν να παιχτεί στις τηλεοράσεις, απαγορεύαν να παιχτεί στα ραδιόφωνα, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ προκλητικό. Τον αποκαλούσαν Elvis the Pelvis,
pelvis. Pelvic είναι η, στα αμερικάνικα, στα αγγλέζικα, η λεκάνη. Και θεωρούσαν ότι έπρεπε να σταματήσει αυτή η ανοησία που λεγόταν Elvis Presley. Όμως, ο συνταγματάρης που είχε άλλα σχέδια, και τα σχέδια του το Hollywood, γιατί εκεί ήταν τα πολλά λεφτά, ήθελε να δείξει ότι ο Elvis είναι η κλασική εικόνα ενός καλού αμερικάνικου αγοριού. Οπότε του λέει, φυσικά θα πας, φαντάρος. Ο Elvis έχει φρικάρει, του λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν θα εξαφανιστώ, θα με ξεχάσουν όλοι. Του λέει, εσύ αυτό άστο σε μένα. Πήραν μια αναβολή και κάναν λοιπόν αυτή την ταινία που, κατά μη μου γνώμη, αλλά και πολλών άλλων, ήταν και η μόνη ουσιαστικά καλή ταινία του Elvis, το King Creole. Trouble, King Creole, Dixieland Rock, Hard-Headed Woman. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right at my face. When I was born, standing up and talking back. My daddy was a great old man. Yeah, because I'm evil. My little name is mess around with me. I never look for trouble, but I never am. I don't take no orders, I'm no kind of man. I'm only without flesh, blood and bones. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm evil. Yeah. My real name is Lurie. Well, I'm evil. Ha! So don't you mess around with me. There's a man in the halls who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down beat like a ton of a cold. He goes by the name of King Creole. He knows gone, gone, gone. Jamming like half a show of pole, yeah. You know it's gone, gone, gone. Hip shaking King Creole. The world is doing something evil, man. He's doing something sweet. No matter what I guess, or what I guess, upon the feet, I want to get to rock and be baby, baby, heaven and sakes. He won't start a plane till the guitar breaks. You know it's gone, gone, gone. Jamming like half a show of pole, yeah. You know it's gone, gone, gone. Hip shaking King Creole. Well, out of New Orleans, a lot of golden goose. I've been beating on a dollar with a thong to lose. I dig down the music and it's sending me to. I said, pretty baby, come on, let's do it. It's a ladder rock. Well, it looks a ladder rock. Put your hand on sugar, shake it free. Do the Dixieland rock with me. With the blue light shining, with the shaking sheep. We got the drama song that was out along the sticks. Carnet play, play the notes that's flat. Drum on that hit it while the poor cat's out. Dixieland rock, yeah, Dixieland rock. Let your hand on sugar, shake it through. And do the Dixieland rock with me. Oh, well, a high-headed woman, a soft-hearted man. I've been a cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. A high-headed woman be thorn inside a man. Adam, don't leave a lash hand on me. And don't you let me catch a mess on that apple tree. Oh yeah, ever since the world began. A high-headed woman be thorn inside a man. I got a woman, a hand like a rock. If she ever wonder where I call you, I'm a clock. Oh yeah, ever since the world began. A high-headed woman be thorn inside a man. A high-headed woman been thrown inside of me. Oh yeah. Οπότε με το που τελειώνει τις υποχρεώσεις του για το King Creole, ο Elvis παρουσιάζεται στο Τέξας και ο συνταγματάρχης φροντίζει. Έχει μία ταινία και έχει φροντίσει να ηχογραφήσουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία
τα βγάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε κανένας να μην πιστέψει ότι ο Elvis έλειψε. Επίσης, κατάφερε και έστησε για πρώτη φορά το merchandise. Δημιούργησε, μάλλον έβαλε και το φτιάξαν τέλος πάντων, και μάλιστα αυτός που έφτιαχνε τα αναμνηστικά του Lone Ranger, ένας πολύ γνωστός. Χάρη, τον θυμάσαι τον Lone Ranger, ε? Το φιλαράκι μου, Χάρη, το θυμάται. Και έκανε πάνω από 100 αντικείμενα που είχαν πάνω στον Elvis. Τσάντες, παπούτσια, ζώνες, κιθάρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Οπότε το διάστημα των 2 χρόνων που ουσιαστικά ο Elvis έλειψε, είχε υλικό για να κάνει θαύματα ως θεγματάρχης και να μην ξεχάσει κανένας τον Elvis. Hey baby, I ain't had so much of you. No, 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 baby, I ain't had so much of you. Just a bigger, bigger, bigger love, I'll do it. Don't you stand your little mama, you gotta stop me hard to death. Oh, you can spare it, you should do it, steal the planet, and I'm not a baby, I ain't so much of you. Just a bigger, 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 I love, I love you. You're just an ashy bone behind, I feel the honey to the top. I agree, baby, all I want is all you got, I'm not a baby, I ain't so much of you. Just a bigger, 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 I love, my pocket, I got a rabbit's foot around my wrist, and I have a thing more like a chance could breed. If you give me just a one sweet kiss, na 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 na, baby, I ain't had so much of you. Just a bigger, bigger, bigger love, I'll do that. Just a bigger, bigger, bigger love, I'll do that. Just a bigger, bigger, bigger love, I'll do that. Τώρα τι γίνεται. Τώρα κάπου εδώ το μαζεύουμε και κλείνουμε το πρώτο μέρος, φίλοι και φίλες. 3 μήνες στο Τέξας, ο Elvis ήδη είχε αγοράσει την Graceland το 57, ένα απικιακό σπίτι τεράστιο με χώρους και έτσι για να μείνουν εκεί οι γονείς του. Καψούρα με τη μάνα του, της αγόραζε Cadillac χωρίς να ξέρει να οδηγεί η γυναίκα. Στους 3 μήνες λοιπόν που ο Elvis είναι φαντάρος στο Τέξας, πέντε κακά μαντάντα. Η μάνα του είναι καλά, πάει την επισκέφτεται, πεθαίνει η Gladys Presley και εδώ είναι ουσιαστικά το τέλος για τον Elvis, όπως τον ξέραμε, τον Elvis που ως ένας τυφώνας σάρωσε τα πάντα. Ο Elvis ποτέ δεν θα ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος καταστράφηκε ψυχολογικά, συναισθηματικά. Ζήτησε και το μεταθέσαν σε μια βάση των Αμερικάνων στη Γερμανία. Και αμέσως μετά το θάνατο της Gladys, ο Elvis πέρασε μαζί και τον πατέρα του και τη γιαγιά του. Μετακομίσαν λίγο έξω από τη Φραγκφούρτη, όπου ο Elvis έκανε το υπόλοιπο της θητείας του εκεί. Και στο μεταξύ όμως, στην Αμερική, τα τραγούδια βγαίναν ένα μετά το άλλο και κυκλοφόρησαν σε ένα LP, long play λοιπόν, όπου ήταν ο Elvis ντυμένος με το γνωστό χρυσό λαμέ κουστούμι του και έλεγε 50 εκατομμύρια οπαδοί. Δεν μπορώ να κάνω λάθος. 50 million fans can't be wrong. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να κάνουμε λάθος όταν γουστάρουμε τον Elvis. Τέλος του πρώτου μέρους εδώ λοιπόν και φροντίστε να δείτε και το δεύτερο σύντομα. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Always live a very quiet life. I never did no wrong.
Now I know that a life without you has been too lonely, too long. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Τέλος πρώτου μέρους.